21η παρουσίαση εσωτέρας θεραπευτικής. Είμαστε στο δεύτερο κύκλο, μιλάμε για το κάρμα και το εξειδικεύουμε μέσα από την εργασία του Edgar Cayce. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το πώς τα ακασικά αρχεία είναι χρονογράφος του παρελθόντος. Τώρα λοιπόν μιλάμε για το παρόν και θα ακούσουμε τις θέσεις του Cayce όπως αυτές καταγράφτηκαν μέσα από ένα τεράστιο αρχείο παραλαβής θεμάτων από τα ακασικά αρχεία για διάφορους ανθρώπους που ζήτησαν τη βοήθειά του για διάφορα θέματα. Τα ακασικά αρχεία σαν δείκτης του παρόντος. Ναι, έχουμε τα αρχεία της οντότητας εδώ, λέει ο Cayce. Τον ψυχικό νου, το νοητικό και φυσικό νου της οντότητας. Με τις εμπειρίες της ψυχής της, στις γήινες διαμονές. Με τις εξελίξεις, την ανάπτυξη και το περιβάλλον της στο παρόν. Και αυτό που χτίζει η οντότητα στην παρούσα διαμονή της. Φανταστείτε πως κάθε πρωί, καθώς ξυπνάτε, σας παρουσιάζεται μια λίστα, φτιαγμένη από ένα κομπιούτερ. Μια λίστα για κάθε άτομο. Στη δική σας λίστα υπάρχει το καθήκον και η εμπειρία που θα είναι για σας περισσότερο χρήσιμα να συναντήσετε ως τμήμα της ημέρας σας. Και πώς θα σας φαινόταν αν καθεμιά από αυτές τις εμπειρίες είχε επιλεγεί από μια παντογνώστρια βάση δεδομένων η οποία θα νοιαζόταν για όσα πράγματα είναι καλύτερα για το συμφέρον σας. Φανταστείτε επίσης ότι κάθε μια από αυτές τις εμπειρίες θα είχε τη δυνατότητα να σας βοηθήσει. Όχι μόνο να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε όλες τις ελλείψεις σας και να γίνετε το καλύτερο άτομο που θα μπορούσατε, αλλά επίσης και να εκπληρώσετε την προσωπική σας αποστολή στη ζωή. Θα θέλατε να κοιτάξετε τη λίστα. Σύμφωνα με τον Edgar Cayce, τα ακασικά αρχεία διαρκώς μας προμηθεύουν με εκείνες τις εμπειρίες και τις σχέσεις που έχουμε ανάγκη στο παρόν. Το εάν ή όχι εμείς αντιμετωπίζουμε εκείνες τις εμπειρίες και τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί το ίδιο εύκολα να φαίνονται πως είναι θετικοί ή αρνητικοί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι θέμα ελεύθερης βούλησης. Κάθε επιλογή, σκέψη και απόφαση που παίρνουμε στο παρόν έχει κάποια επίδραση πάνω στην ουσία της επόμενης σειράς πιθανοτήτων και δυνατοτήτων που έλκουμε προς το μέρος μας. Στη γλώσσα των υπαγορεύσεων, πάντα μέρα με τη μέρα, υπάρχει μια επιλογή τι πρέπει να γίνει από κάθε ψυχή. Κάποιο πακέτο επιλογών μπορεί να οδηγεί στην ανάπτυξη, τη μεταμόρφωση και τελικά στην ευτυχία. Και κάποιο άλλο ίσως οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα, απογοητεύσεις και προσωπικές δυσκολίες. Αν και μπορεί να μην συνειδητοποιούμε το γεγονός ότι τα πάντα που συναντάμε στη ζωή μας μπορούν να αποκτήσουν νόημα και σκοπό, οι υπαγορεύσεις υποδηλώνουν ότι μια τέτοια δυνατότητα είναι πάντα παρούσα. Για παράδειγμα, δύο άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίσουν μια παρόμοια περίσταση, ας πούμε την απώλεια μιας εργασίας. Εν τούτης το κάθε άτομο θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτή την κατάσταση με πολύ διαφορετικό τρόπο.
Ο ένας ίσως ξοδέψει πολύ χρόνο και ενέργεια, νιώθοντας θυμό και πίκρα για το τι συνέβη. Ο άλλος ίσως το δει σαν μια θαυμάσια ευκαιρία για να ξαναρχίσει και να κάνει κάτι που πάντα επιθυμούσε. Αν και η κατάσταση είναι η ίδια, η αντίδραση του κάθε ανθρώπου είναι εντελώς διαφορετική. Ο τρόπος που κάθε άτομο ανταποκρίνεται σε μια κατάσταση καθορίζει τον επόμενο κύκλο, την επόμενη αποφασιστική στιγμή που καλείται σε δράση. Εν τούτης τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γιατί ο καθένας μας βιώνει την εμπειρία πολλαπλών κύκλων σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Κάθε μια από αυτές τις πιθανές πραγματικότητες δημιουργείται από μια εξελισσόμενη αποθήκη πληροφοριών που περιέχεται μέσα στα ακασικά αρχεία. Όποτε έδινε υπαγόρευση, ο Κέισι επέλεγε με προσοχή τις πληροφορίες του από τα αρχεία. Όχι μόνο υπήρχαν ιδιαίτερες ζωές που ασκούσαν τη μεγαλύτερη επιρροή πάνω στο άτομο εδώ και τώρα, αλλά υπήρχαν παρορμήσεις και συναισθήματα που ήταν και σε λανθάνουσα κατάσταση και εκδηλωμένα και λειτουργούσαν μέσα στη συνειδητότητα του ατόμου σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, πράγματα που δεν ήταν όλα τους θετικά. Αυτές οι παρορμήσεις μπορούν να αυξηθούν ή να ελαττωθούν, πράγμα που εξαρτιόταν από τις επιλογές του ατόμου και από τις επακόλουθες εμπειρίες. Τα ακασικά αρχεία δρούν σαν μια γιγαντιαία βάση δεδομένων ενός κομπιούτερ, αποθηκεύοντας μνήμες και πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή. Μέσα σε αυτά τα αρχεία καταγράφουμε θετικά και αρνητικά πρότυπα συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Κέισι, αυτά τα πρότυπα αντλούνται και περαιτέρω αξιοποιούνται από τις παρούσες διαδικασίες της σκέψης μας και των δραστηριοτήτων μας. Με ελεύθερη βούληση, μια ψυχή μπορεί να αναπτυχθεί είτε ως Άγιος είτε ως Τέρας. Αφού είναι το ίδιο εύκολο να επιλέξει κάποιος να συνεχίσει να καλλιεργεί ένα αρνητικό πρότυπο συμπεριφοράς, όσο και ένα θετικό, οι υπαγορεύσεις συχνά συμβούλευαν τα άτομα να θέσουν ένα ιδανικό, μια σκόπιμη θετική πρόθεση, σε σύγκριση με την οποία θα μπορούσαν να μετρήσουν τις πιθανές τους σκέψεις και πράξεις στο παρόν. Αυτή η μέθοδος ζυγίσματος της καθημερινής ζωής σε σύγκριση με ένα πνευματικό ιδανικό ονομαζόταν η πιο σπουδαία εμπειρία κάθε ατομικής οντότητας. Κάποτε μια γραμματέας είπε στον Έντγκαρ Κέισι ότι σε όλη της τη ζωή είχε ζωντανές αναμνήσεις μιας άλλης ζωής όταν είχε πεθάνει ως παιδί στην ηλικία των 5 ή 6. Ζήτησε επιπρόσθετες πληροφορίες για εκείνη την εμπειρία. Σε μια υπαγόρευση, ο Κέισι ανέφερε ότι οι αναμνήσεις της ήταν πραγματικές και ότι είχε πεθάνει 10 χρόνια πριν από την τωρινή της γέννηση. Εν τούτης της δόθηκε η συμβουλή να μην σκέπτεται τόσο πολύ εκείνες τις αναμνήσεις. Ήταν καλύτερα να αφήσει τις πληροφορίες κατά μέρος. Η παρούσα ζωή της απαιτούσε την προσοχή της, γιατί υπήρχαν πολλά που μπορούσε να κάνει εάν κατεύθυνε τα ιδανικά της και τους σκοπούς της στα κατάλληλα κανάλια. Αυτό που κάνει τη μετενσάρκωση σημαντική είναι πως το παρελθόν δρομολογεί μεγάλο μέρος της διαδρομής των ευκαιριών ενός ατόμου στο παρόν. Στην περίπτωση μιας γυναίκας που ήταν μοντέλο
και τις οποίες τα χέρια ήταν διαφημισμένα ως τα πιο φωτογραφημένα στον κόσμο, ο Κέισι ανείχνευσε την εξαιρετική του ομορφιά σε μια ζωή που είχε ζήσει κάποτε σε ένα μοναστήρι. Τα χέρια της είχαν τέτοια ζήτηση επί των ημερών του Κέισι, που είχε γίνει διάσημη ανάμεσα σε διαφημιστές για να προβάλλει τέτοια προϊόντα όπως λοσιόν χεριών, βερνίκια νυχιών και κοσμήματα. Σύμφωνα με την υπαγόρευση, στο μοναστήρι είχαν ανατεθεί στη γυναίκα ταπεινές και απεχθείς δουλειές υπερέτριας, που οι υπαγορεύσεις περιέγραφαν ως πολύ άσχημες. Παρά το ότι ήταν δυσάρεστες οι εργασίες, η γυναίκα είχε εκτελέσει τα καθήκοντά της με τέτοια αίσθηση καθήκοντος, αγάπης, υπομονής και υπηρεσίας, που τελικά η ανιδιοτέλειά της είχε εκδηλωθεί στην ομορφιά των χεριών της. Κατά τον ίδιο τρόπο που ανιχνεύονταν ταλέντα του παρελθόντος, οι προκλήσεις της παρούσας ζωής ενός ατόμου συχνά είχαν τις ρίζες τους στις επιλογές και στις αποφάσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Για παράδειγμα, μια γυναίκα 41 ετών πήγε στον Κέισι ζητώντας βοήθεια στην προσπάθειά της να κατανοήσει και να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο την έκανε συναισθηματικό και σωματικό ναυάγιο. Ήταν παντρεμένη για 18 χρόνια με έναν θαυμάσιο άνδρα, τον οποίο περιέγραφε ως στοργικό και διακριτικό. Δυστυχώς όμως ήταν σεξουαλικά ανίκανος. Μην ξέροντας τι άλλο να κάνει, η γυναίκα κατά τη διάρκεια του γάμου της είχε ικανοποιήσει τη σεξουαλική της επιθυμία με περιστασιακές σχέσεις με άλλους άνδρες. Μια κατάσταση για την οποία ένιωθε τρομερά ένοχη. Πρόσφατα ένας καινούριος θαυμαστής είχε μπει στη ζωή της και κάτι καινούριο είχε πάλι ξεκινήσει. Εν τούτης η ενοχή και το γεγονός ότι ο άνδρας ήταν παντρεμένος έκαναν τη γυναίκα να διαλύσει τη σχέση. Ο άνδρας όμως συνέχισε να την κυνηγά, δημιουργώντας της περισσότερη σύγχυση. Και για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, ο γιατρός της γυναίκας ήθελε από αυτήν να αρχίσει να παίρνει ιστρογόνα για κάποιο θέμα υγείας. Η γυναίκα φοβόταν πως αν έπαιρνε την ορμόνη θα αυξανόταν η σεξουαλική της ένταση. Η συναισθηματική της σύγκρουση ανάμεσα στην αγάπη για τον άνδρα της και στην απελπισμένη της επιθυμία να ξαναρχίσει τη σχέση, σχετικά με την οποία είχε ενοχές να ξαναρχίσει, την έφθυρε σωματικά. Ως συνήθως ο Κέισι άρχισε την υπαγόρευση με «Ναι, έχουμε εδώ τα αρχεία της οντότητας που τώρα είναι γνωστή ως αριθμός τάδε». Κατά τη διάρκεια της υπαγόρευσης, ο Κέισι επιβεβαίωσε ότι η παρούσα κατάσταση είχε αναπτυχθεί στο παρελθόν σε μια ζωή που αυτή και ο σύζυγός της είχαν μοιραστεί κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών. Εκείνη την εποχή ο σύζυγός της, για να διασφαλίσει την πίστη της γυναίκας του, ενώ αυτός θα βρισκόταν μακριά ως στρατιώτης, την ανάγκασε να φορέσει ζώνη αγνότητας. Προφανώς αυτός έλειψε για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτή τελικά επιθύμησε σεξουαλική συντροφιά, αλλά δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει για την κατάσταση. Ως αποτέλεσμα, έθρεφε βαθύ μίσος, θυμό και πικρία για αυτόν, αποφασίζοντας να ανταποδώσει κάπου κάποτε. Έμαθε λοιπόν πως η παρούσα κατάσταση ήταν η ευκαιρία της να ξεπεράσει την πικρία που είχε οικοδομήσει πριν εκατοντάδες χρόνια. Η γυναίκα απλώς συναντούσε τον εαυτό της. Ο Κέισι, αντί να πει στη γυναίκα ποια πορεία να ακολουθήσει σχετικά με τη σχέση της, της είπε πως έπρεπε να συγκρίνει την απόφασή της με τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις της. Εν τούτης ήταν σημαντικό για αυτή να θυμάται πως οτιδήποτε γινόταν με την πρόθεση να βοηθήσει κάποιο άλλο άτομο θα οδηγούσε στην ανάπτυξη και οτιδήποτε γινόταν μόνο για προσωπική και εγωιστική ικανοποίηση
μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω δυσκολίες. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι παρά τις διάφορες παρορμήσεις ενός ατόμου, τις τάσεις του και τις υποσυνείδητες μνήμες περασμένων ζώων του, οι υπαγορεύσεις πάντα έδιναν έμφαση στο ότι αυτό που ήταν ύψης της σπουδαιότητας ήταν το πώς τα άτομα διαχειρίζονταν την παρούσα ζωή τους, τις παρούσες σχέσεις τους και τις επιλογές και τις ευκαιρίες με τις οποίες έρχονταν αντιμέτωποι. Από την οπτική γωνία του Κέισι, η μετενσάρκωση δεν ήταν ούτε κάποιο σύστημα πεπιθήσεων, ούτε κάποια φιλοσοφία. Ήταν μια πραγματική διαδικασία προσωπικής εξέλιξης που τελικά δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να φτάσει στην ψυχική ορίμανση σαν ένα τρυφερό, δημιουργικό, ανιδιοτελές σόν. Για τον Κέισι, το παρόν ήταν αυτό που είχε την πραγματική σημασία. Δεν ήταν τόσο σημαντικό το ποιος είχε υπάρξει στο παρελθόν κάποιο άτομο, αλλά το τι έκανε στο παρόν. Κατά τη διάρκεια των 43 ετών που έδινε υπαγορεύσεις, ο Κέισι έδινε έμφαση στο ότι οι πληροφορίες που επέλεγε από την απεριόριστη προμήθεια διαθέσιμων δεδομένων αποσκοπούσαν να βοηθήσουν το άτομο ώστε να αντιμετωπίσει καλύτερα εκείνες τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετώπιζε τώρα. Σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, ενώ έβαζε τον εαυτό του σε μια διαφορετική κατάσταση συνειδητότητας για να δώσει την υπαγόρευση, ο Κέισι αποκτούσε συνείδηση του ότι ταξίδευε με κάποιο τρόπο σε μια αίθουσα αρχείων και συναντούσε έναν ηλικιωμένο άνδρα περιστοιχιζόμενο από τόμους βιβλίων. Ο ηλικιωμένος θα του έδινε το αρχείο του ατόμου με το οποίο δούλευε ο Κέισι. Ενώ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση συνειδητότητας, ο Κέισι θα επέλεγε από το αρχείο εκείνες τις πληροφορίες που θα ήταν πιο χρήσιμες και αισιόδοξες για το άτομο στο παρόν. Συχνά οι υπαγορεύσεις προσπαθούσαν να εξηγήσουν στα άτομα το λόγο που έρχονταν αντιμέτωποι με ορισμένες εμπειρίες και χωρίς να παρεμβαίνουν στην ελεύθερη βούλησή τους, τους παρήχαν πρακτικούς τρόπους για να ασχοληθούν με οτιδήποτε παρουσιαζόταν στην τωρινή του ζωή. Το Δεκέμβριο μιας χρονιάς, ενώ έδινε μια υπαγόρευση σε μια νεαρή γυναίκα, ο Κέισι είχε μια συνάντηση με τον ηλικιωμένο των βιβλίων, ο οποίος φαινόταν να τονίζει τη σπουδαιότητα αυτής της επιλεκτικότητας των πληροφοριών. Ο Κέισι θυμήθηκε την εμπειρία όπως ακολουθεί. «Είναι η μοναδική φορά που είχα το φύλακα των αρχείων να μου υποδεικνύει τι μπορώ να διαβάσω. Όλες τις προηγούμενες φορές απλά μου έδινε το βιβλίο, αλλά δεν θυμάμαι να διαβάζω από το βιβλίο. Εδώ με καθοδήγησε στο διάβασμα του βιβλίου και έδειξε με το δάχτυλό του τις παραγράφους που μπορούσα να διαβάσω και μου είπε ποια μέρη να αφήσω για αργότερα». Σε μια άλλη περίπτωση, ο Κέισι ανέφερε ότι ο ηλικιωμένος τον προειδοποίησε να είναι προσεκτικός στην επιλογή των πληροφοριών και να επιλέξει εκείνες που θα ήταν περισσότερο χρήσιμες και αισιόδοξες για την νεαρή γυναίκα που είχε ζητήσει την υπαγόρευση. Από τη στιγμή που ο Κέισι είχε πετύχει την πρόσβαση στα ακασικά αρχεία και είχε εξερευνήσει τις επιρροές των πλανητικών επιδράσεων και είχε αναφερθεί στις περασμένες ζωές, τότε εξηγούσε πώς όλα αυτά επηρέαζαν το παρόν. Η συμβουλή του σκόπευε στο να είναι πρακτική και όχι κάποιο είδους φιλοσοφική ομιλία, έτσι ώστε να βοηθήσει τα άτομα
με όλων των ειδών τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Σχέσεις, προβλήματα υγείας, προσωπική πόνη, ακόμη και επαγγελματικό προσανατολισμό. Για παράδειγμα, μια νεαρή γυναίκα ήρθε στον Edgar Cayce ψάχνοντας επαγγελματική καθοδήγηση. Είχε αλλάξει δουλειά τόσες πολλές φορές που αμφέβαλε αν είχε μείνει για μια ολόκληρη χρονιά με κάποιον από τους προηγούμενους εργοδότες της. Ακόμα και στα κασικά αρχεία φαινόταν η σύγχυση της γυναίκας, γιατί ο Cayce άρχισε με «Ναι, έχουμε τα αρχεία εδώ, τη σύγχυση, εν τούτης, τι όμορφη, τι ταλαντούχα ψυχή». Αργότερα ο Cayce υπενήχθηκε ότι η επιθυμία του ήταν να ενθαρρύνει τη γυναίκα ώστε να ανακαλύψει και να χρησιμοποιήσει τα τωρινά της ταλέντα. Η υπαγόρευση ανέφερε ότι η γυναίκα θα ήταν ευτυχισμένη βοηθώντας τους άλλους. Και ο Cayce της υπέδειξε να δουλέψει ως δασκάλα με νέες γυναίκες και κορίτσια. Επίσης πρότεινε ότι θα διέπρεπε στο να βοηθά εκείνους που ήταν λιγότερο ευνοημένοι και συνέστησε δραστήρια υπηρεσία στον Ερυθρό Σταυρό. Υπέδειξε ότι η γυναίκα είχε ταλέντο στην τέχνη και στη μουσική. Είχε επίσης βαθιά εκτίμηση για την πνευματικότητα και θα έπρεπε να διδάξει στο κατηχητικό. Ένας αριθμός των χαρακτηριστικών της γυναίκας συζητήθηκαν και επιδοκιμάστηκαν. Το βάθος των συναισθημάτων της, η ευγένειά της, η φιλεσπλαχνία της, η αίσθηση του καθήκοντος, το ταλέντο της να δείχνει στους άλλους με παραδείγματα το ότι ήταν πρικισμένη να φέρνει χαρά στο περιβάλλον της και η ικανότητά της να αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που παρουσιαζόταν. Οι ικανότητές της, ιδιαίτερα με νεαρές κυρίες, ήταν πολύ πέρα από το συνηθισμένο και ενθαρρύνθηκε να τις καλλιεργήσει. Όταν η γυναίκα ρώτησε «Κάποια άλλη συμβουλή?», ο Cayce απάντησε «Γιατί να πούμε στην ομορφιά να είναι όμορφη, απλώς κράτα τη γλυκύτητά σου». Την ώρα της υπαγόρευσης, η γυναίκα σχολίασε ότι οι πληροφορίες που έλαβε σίγουρα εκφράζουν τις πιο μύχιες επιθυμίες και φιλοδοξίες μου. Επίσης ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε ελκυστεί στο να δουλέψει με νεαρά κορίτσια και θα έπρεπε να το είχε κάνει, αλλά τώρα θα ακολουθούσε τη συμβουλή του Cayce. Το 1957, 12 χρόνια μετά το θάνατο του Cayce, η γυναίκα υπέβαλε μια επόμενη αναφορά. Είχε κάνει πολλή δουλειά με κορίτσια και η τρέχουσα δουλειά της ήταν στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, όπου ήταν υπεύθυνη για έναν κοιτώνα 150 νεαρών γυναικών. Συνέχισε τη δουλειά στον Ερυθρό Σταυρό και πρόσφερε τις υπηρεσίες της σε μέρη όπου είχαν συμβεί θεομηνίες. Επίσης ασχολήθηκε με τον προσκοπισμό και τις κατασκηνώσεις. Δραστηριοποιήθηκε και στην εκκλησία της, όπου έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε στη χοροδία. Δεν είχε πια καμιά σύγχυση σχετικά με τη ζωή της. Σε ένα άλλο παράδειγμα, σε μια γυναίκα που είχε ξοδέψει χρόνια ως χειρίστρια τηλέγραφου, υπόθηκε ότι κατήχε έμφυτα καλλιτεχνικά ταλέντα, τα οποία θα έπρεπε και μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιηθούν στο παρόν. Αν και δεν είχε κανένα καλλιτεχνικό υπόβαθρο, λόγω της υπαγόρευσης παρακολούθησε μια σχολή τέχνης. Ο δάσκαλός της ήταν ικανοποιημένος με το ταλέντο της, σημειώνοντας τις ασυνήθιστες ικανότητές της. Μετά από ένα χρόνο μελέτης, έγινε μια δημοφιλής καλλιτέχνης στον τομέα της διαφήμισης, και αργότερα είπε στον Cayce ότι κέρδιζε περισσότερα χρήματα μέσα σε ένα μήνα από ό,τι είχε κερδίσει σε ένα χρόνο δουλεύοντας ως χειρίστρια τηλέγραφου. Ένας άνδρας 33 ετών που δούλευε σε μια τράπεζα έγραψε στον Cayce για να λάβει πληροφορίες που θα τον βοηθούσαν έτσι ώστε να μπορεί να κατευθύνει τα ταλέντα του
με τον καλύτερο τρόπο ώστε να ωφεληθούν και άλλοι άνθρωποι. Αν και η δουλειά του ήταν ικανοποιητική, αναρωτιόταν μήπως υπήρχε κάτι πιο ικανοποιητικό που θα μπορούσε να κάνει. Ήταν ένας ενθουσιώδης ραδιοερασιτέχνης που προωθούσε τις συνεχιζόμενες επικοινωνίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Νάπο Ανατολή, το Περού και τη Δυτική Αυστραλία. Στην υπαγόρευση, ο Κέισι ανείχνευσε την ικανότητα αυτού του άνδρα στη λογιστική, σε μια προηγούμενη ζωή, στην οποία είχε υπηρετήσει άλλους, βοηθώντας τους να κρατούν προσωπικές αναφορές και λογαριασμούς των αγαθών τους και των προμηθειών τους. Η υπαγόρευση επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του για τις επικοινωνίες και ανέφερε ότι ήταν ένα ταλέντο που είχε αναπτύξει στην αρχαία Περσία, όπου μεταβίβαζε μηνύματα ανάμεσα σε διάφορες χώρες και εμπορικά φυλάκια. Είχε επίσης αντλήσει αυτή την ίδια κλίση για τις επικοινωνίες σε επόμενες ζωές στην Ελλάδα και στην Ισπανία, αναπτύσσοντας την ικανότητά του μέχρι που έγινε η πρωταρχική του αγάπη. Ο Κέισι ανέφερε ότι η θέση του άνδρα στην τράπεζα ήταν το συνεπακόλουθο αυτής της κατάστασης και ότι θα έβρισκε τη μεγαλύτερη προσωπική εκπλήρωση στην ικανότητά του στις επικοινωνίες. Αργότερα ο κύριος αυτός ήρθε για μια ακόμη φορά σε επαφή με το ίδρυμα του Κέισι και έγραψε μια αναφορά σχετικά με πόση ακρίβεια τον είχε περιγράψει η υπαγόρευση. «Είχα στα αλήθεια ξεχάσει πολλά από τα δεδομένα που είχα λάβει στην υπαγόρευση ζωής και έμεινα έκπληκτος όταν ανακάλυψα από κοντά ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ακολουθήσει τη γενική κατεύθυνση της επικοινωνίας που αναφέρει αυτή η υπαγόρευση. Επιπρόσθετα, με το ραδιοερασιτεχνικό ενδιαφέρον μου, τώρα είναι επικεντρωμένο εντελώς στην επικοινωνία ανάμεσα στις τράπεζες μεταμοσχευτικού υλικού για τα μάτια, για να τις ενημερώνω ως προς τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα κερατοειδούς μεταμοσχευτικού υλικού. Έχει γίνει καθήκον και ευχαρίστηση για μένα να δίνω διαλέξεις σε εκατοντάδες ομάδες για τη βιομηχανία φαρμάκων, την κοινωνική, ιατρική κλπ». Δεν ήταν δυνατό για τον καθένα που έπαιρνε υπαγόρευση να ακολουθήσει τη συμβουλή που υποδείκνει ο Κέρισι. Χάρη στην ενθάρρυνση της συζύγους του, εν μέρη ένας άνδρας 40 ετών πήρε μια υπαγόρευση για το είδος της εργασίας που θα μπορούσε να επιδιώξει. Με εξαίρεση μια σύντομη εργασία στο στρατό, η σύζυγός του ανέφερε ότι ο άνδρας της είχε περιπλανηθεί από τη μια θέση εργασίας στην άλλη. Επιπρόσθετα, με την έλλειψη τακτικής εργασίας, συχνά έπαιζε τυχερά παιχνίδια, ερωτοτροπούσε με άλλες γυναίκες, διατηρώντας σύντομους δεσμούς και έπινε πολύ. Ήταν εξαιρετικά όμορφος και φαινόταν να έχει την ικανότητα να κάνει γρήγορα φίλους. Δεν ήταν καλός κριτής χαρακτήρων, δεν έκρινε σωστά και είχε απολυθεί από μια τακτική δουλειά. Προφανώς επειδή είχε πάρει χρήματα από το γραφείο του για να πληρώσει φίλους, οι οποίοι ήταν τύποι που οργάνωναν στοιχήματα. Δύο φορές η σύζυγός του είχε έρθει αντιμέτωπη μαζί του σε σχέση με το οικονομικό του ζόρισμα και τα τυχερά παιχνίδια που έπαιζε και επέμεινε να γίνει κάτι για την κατάσταση. Και τις δύο φορές είχε εξαφανιστεί, το είχε ρίξει στο ποτό και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο των βετεράνων. Η γυναίκα του ανέφερε ότι και στις δύο περιπτώσεις τον είχε λυπηθεί τόσο πολύ που τον είχε ξαναπάρει πίσω. Μαζί ήλπιζαν πως μια υπαγόρευση θα τους βοηθούσε να λύσουν τα προβλήματά τους. Λόγω της οικονομικής κατάστασης του ζευγαριού και λόγω της ανικανότητάς τους να πληρώσουν για την υπαγόρευση, τους την είχε προσφέρει ως δώρο ένας φίλος του Κέισι. Αφού απέκτησε πρόσβαση στα αρχεία, ο Κέισι ανέφερε ότι ο κύριος ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος σε ανθρώπους και περιβάλλοντα. Επισήμανε επίσης ότι επηρεαζόταν υπερβολικά εύκολα από τους άλλους και ήταν πολύ εύκολο να χειραγωγηθεί. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο, εάν δεν το ξεπερνούσε, θα οδηγούσε τελικά σε επιπρόσθετες αποθαρρύνσεις
διαταράσσουσες δυνάμεις και επιρροές στην εμπειρία του τώρα. Επειδή αυτός ο άντρας δεν είχε ποτέ του θέσει ένα συνειδητό ιδανικό ή κίνητρο για τη ζωή του, εύκολα παρασυρώταν από διάφορες επιρροές. Ο Κέισι προειδοποίησε πως εάν δεν γινόταν επιλογή ενός ιδανικού, δεν θα αποκτούσε ποτέ ειρήνη με τον εαυτό του. Η υπαγόρευση συμβούλευε τον άντρα να σταματήσει να κατηγορεί τους άλλους για τη δυσχερή του θέση. Είχε ορισμένες ικανότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο παρόν, αλλά δυστυχώς ο κύριος έπεσε ξανά στις παλιές του αδυναμίες. Πέρα από το ότι επισήμανε την εσωτερική του διαμάχη και τα αντικρουόμενα συναισθήματα, ο Κέισι υπέδειξε πως είχε μια έμφυτη ικανότητα να δουλέψει ως επιμελητής τροφοδοσίας του στρατού ή ακόμη να υπηρετήσει ως ναυτιλιακός υπάλληλος. Στην πραγματικότητα η υπαγόρευση ανέφερε ότι ήταν διοικητής της τροφοδοσίας γύρω από την τοποθεσία που τώρα είναι η Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης. Όταν ο κύριος αυτός ρώτησε σχετικά με την πιθανότητά του να επιστρέψει σε κυβερνητική υπηρεσία, ο Κέισι πρότεινε ότι εξαιτίας του ότι ήταν ιδιαίτερα κατάλληλος για το στρατό ή για την αποθήκη προμηθειών, πιθανώς να έβρισκε δουλειά σε δύο διαφορετικά μέρη της Βιρτζίνια. Δυστυχώς ο κύριος δεν ακολούθησε ποτέ την υπαγόρευση. Χρόνια αργότερα, η πρώην σύζυγός του ανέφερε ότι ενώ είχε προγραμματίσει μια συνέντευξη με το στρατό, όταν ήρθε η ώρα να πάει, έχασε το κουράγιο και το θάρρος του και δεν τήρησε το ραντεβού. Τελικά χώρισαν και ο σύζυγος είπε ότι η γυναίκα του τον είχε απογοητεύσει. Ο κύριος θα ξαναπαντρευόταν, θα χώριζε και θα έπαιρνε διαζύγιο μετά από 2 χρόνια. Αργότερα θα παντρευόταν την ίδια τη γυναίκα δεύτερη φορά και τελικά θα χώριζε ξανά. Με τον καιρό βρήκε δουλειά στην κατασκευή πλοίων και στα ναυπηγεία. Η πρώτη του γυναίκα ανέφερε ότι σε διάφορες περιπτώσεις που τον είχε δει υπήρχαν φορές που φαινόταν καλά και άλλες φορές έμοιαζε να είναι πολύ δυστυχισμένος. Κατά πάσα πιθανότητα, ο κύριος ποτέ δεν έκανε ειρήνη με τον εαυτό του. Ο Κέισι έδινε πολύ μεγάλη έμφαση στη σπουδαιότητα της ελεύθερης βούλησης και στη λήψη αποφάσεων των γονιών που ασχολούνταν με την ανατροφή και την κατεύθυνση των παιδιών τους κατά τη διάρκεια των ετών της διάπλασής τους. Σε ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα, οι γονείς ενός αγοριού 11 ετών έμαθαν ότι τα αρχεία για το παιδί θα μπορούσαν να ερμηνευτούν είτε με πολύ αισιόδοξο είτε με πολύ απεσιόδοξο τρόπο. Ο Κέισι ανέφερε ότι το παιδί είχε κλείσει να έχει για τον εαυτό του μεγαλύτερη ιδέα από ό,τι θα έπρεπε και ότι τα μεγαλύτερα ταλέντα του παιδιού βρίσκονταν στη μουσική, στο γράψιμο ή στην ποίηση. Επρόκειτο για μια εκολαπτώμενη ευφυΐα και το παιδί μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του είτε για να φέρει χαρά στους άλλους, είτε να τις χρησιμοποιήσει για τους δικούς του ιδιωτελείς σκοπούς, μια τάση που η ψυχή είχε ακολουθήσει στο παρελθόν. Ο νεαρός είχε κλείσει να αγνοεί τους άλλους εντελώς και έτσι να κάνει το δικό του. Ο Κέισι ανέφερε στην υπαγόρευση «Υπάρχουν απεριόριστες ικανότητες. Πώς όμως θα κατευθυνθούν σωστά από την οντότητα? Πόσο καλά μπορούν οι άλλοι να κάνουν την οντότητα να συνειδητοποιήσει αυτές τις ικανότητες?» Αυτές είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να σας απασχολήσουν. Η ανατροφή του παιδιού ήταν εξαιρετικά σημαντική γιατί τα ταλέντα του, οι αδυναμίες του και η ευφυΐα του ήταν τόσο ανεπτυγμένα που θα του έδιναν την ευκαιρία να γίνει είτε ένας Μπετόβεν, είτε ένας Γουάιτιερ ή ένας Τζέσι Τζέιμς.
7 χρόνια αργότερα το αγόρι πυροβόλησε και πλήγωσε τον πατέρα του και τη γιαγιά του. Στη συνέχεια στάλθηκε σε ένα κρατικό νοσοκομείο, έκανε θεραπεία για σχιζοφρένεια και πέθανε 2 εβδομάδες μετά τα 31 του γενέθλια. Μια από τις αρχές που τόνιζε ο Κέισι και είχε σταχυολογήσει από τα κασικά αρχεία ήταν η σπουδαιότητα της προσωπικής ευθύνης στη διαμόρφωση της πορείας της ζωής μας και των συνθήκων του κόσμου γύρω μας. Ανέφερε πως επιδράμε πάνω σε κάθε ψυχή που συναντάμε και έχουμε έναν αναπόσπαστο ρόλο στη δημιουργία της ζωής μας, των εμπειριών μας, των σχέσεών μας, ακόμη και των παγκόσμιων γεγονότων. Σύμφωνα με την ορολογία του Κέισι, η ζωή μας δεν είναι προκαθορισμένη. Αντίθετα, είμαστε δραστήριοι, συνδημιουργοί στο ξετύλιγμά της. Το επίκεντρο της δουλειάς του Κέισι δεν εστιαζόταν ποτέ πάνω στον ίδιο ή στις ψυχικές του δυνάμεις. Αντίθετα, η επιθυμία του ήταν να παρέχει στα άτομα πρακτικές πληροφορίες και καθοδήγηση που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν στο να ασχοληθούν με τις προκλήσεις της ζωής τους και τις αποφάσεις τους. Μαζί με την παροχή πληροφοριών που ήταν περισσότερο σχετικές με την τωρινή τους εμπειρία, ο Κέισι συχνά συζητούσε την πραγματικότητα ενός πανταχού παρόντος, τρυφερού Θεού που νοιαζόταν πάντα για τη δημιουργία του. Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, ο Κέισι μαζί με το έργο του ως ψυχικός ξόδευε πολύ από το χρόνο του αλληλογραφώντας με εκείνα τα άτομα που είχαν ζητήσει τη βοήθειά του. Ακριβώς όπως και στις υπαγορεύσεις, η συμβουλή που έδινε υποδείκνυε στα άτομα ότι συμμετείχαν στο ξετύλιγμα της ζωής τους, συνδημιουργώντας. Μια γυναίκα 30 ετών, η οποία είχε λάβει μια υπαγόρευση, έγραψε στον Κέισι για να του πει για την προσπάθειά της με την κατάθλιψη και το λίθαργο. Περιγράφει την νοητική της κατάσταση ως εξής. «Από τα μέσα Νοεμβρίου περίπου, αγωνίζομαι μέσα σε ένα βάλτο απελπισίας. Δεν ξέρω ακριβώς το γιατί, αλλά υποψιάζομαι ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι είμαι μέσα μου πολύ δυστυχισμένη. Δυστυχισμένη επειδή είμαι δυσαρεστημένη και με τη ζωή μου και με τον εαυτό μου, μη επιτελώντας κάτι το αξιόλογο και έχοντας προφανώς έλλειψη αυτής της λεπτής πίθας που οδηγεί τους ανθρώπους να επιτελέσουν σπουδαία πράγματα. Δυστυχισμένη επίσης επειδή είμαι μόνη. Αν και θέλω να εργαστώ και να έχω απασχόληση, κουράστηκα από όλη αυτή τη διαδικασία του να προσπαθώ να κάνω ό,τι και τόσοι άλλοι που ό,τι κάνουν το κάνουν απλώς για την επιβίωση, φτάνοντας να γίνουν τόσο κουρασμένοι στο νου, στο σώμα και στο πνεύμα, που δεν απομένει τίποτα να προσφέρουν στο Θεό και στους συνανθρώπους τους. Η υγεία μου ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα καλή και ίσως είναι εν μέρη υπεύθυνη για την κατάθλιψή μου. Φαίνεται να νιώθω πάντα κάτω από τα όρια μου. Μερικές μέρες αργότερα, ο Κέισι της έγραψε και προσπάθησε να τη συμβουλέψει σχετικά με την επίδραση που είχαν οι σκέψεις της πάνω στη ζωή της. Πολύ πριν από την επίγνωση τέτοιων όρων όπως η δύναμη της θετικής σκέψης ή σκέψης ευημερίας και αυθονίας ή η επικοδομητική φύση των προσωπικών επιβεβαιώσεων, οι υπαγορεύσεις του Κέισι έδιναν έμφαση στο ότι ο νους είναι κτίστης και ότι το κάθε άτομο συνεχώς εμπλέκεται στη δημιουργία υποκειμενικών διαθέσεων και συναισθημάτων. Η συμβουλή του ήταν η εξής. «Σε ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Εκτιμώ το ότι αφιέρωσες χρόνο για να μου γράψεις. Νομίζω πως μπορώ να εκτιμήσω πλήρως τα συναισθήματά σου, γιατί και εγώ επίσης περνάω διαστήματα όπου φαίνεται πως τίποτα δεν πηγαίνει σωστά, πως δεν μπορώ να φτάσω πουθενά και η προοπτική είναι κάθε άλλο παρά υποσχόμενη. Είναι πραγματικά άλλο πράγμα το να ξέρεις κάτι και άλλο το να το εφαρμόζεις στην καθημερινή πρακτική. Αλλά εκεί βρίσκεται η σοφία. Γιατί αν συνειδητοποιήσουμε ότι η δύναμη να επιλέγουμε, η δύναμη να ασκούμε τη σοφία βρίσκεται μέσα στον ίδιο μας το νου, θα επιτελέσουμε πολλά μέσω της προσευχής, του συλλογισμού και του διαλογισμού ή όπως το λέει με άλλα λόγια η Αγία Γραφή, θα συναντήσουμε το Θεό στο ναό του σώματός μας. Να θυμάσαι, όχι σε κάτι έξω από σένα, αλλά μέσα σου θα ακούσεις την ήσυχη μικρή φωνή. Να θυμάσαι πως ακόμη και οι σοφοί των αρχαίων καιρών, είτε εκείνοι που μας έχουν δοθεί στις γραφές, είτε σε άλλα γραπτά κείμενα, είχαν την ίδια πηγή σοφίας. Και άσε εκείνη την προσευχή ή διαλογισμό να είναι κάπως έτσι, αν και πάντα να χρησιμοποιείς τα δικά σου λόγια. Είμαι το παιδί της απεριόριστης ζωής που ρέει εντός μου, που έχει οικοδομήσει για μένα ένα τέλειο ναό για να κατοικώ. Όταν ζω και κινούμαι και έχω την ύπαρξή μου μέσα της, με πίστη και αγάπη, με καθοδηγεί, με προστατεύει και με προσέχει μέρα και νύχτα. Έτσι ανανεώνομαι κάθε μέρα, γεμάτη υγεία, πλούτο, αγάπη, ελευθερία, νοητική ειρήνη, ψυχική γαλήνη. Και τώρα σε ευχαριστώ Πατέρα και αναπαύω με ειρήνη γιατί όλα είναι καλά. Κάπως έτσι με δικά σου λόγια. Όχι όμως απλά να τα λες κάθε πρωί και βράδυ, αλλά να τα λες με τέτοιο τρόπο, ώστε να νιώθεις ότι η παρουσία του θα αλλάξει την υγεία σου και την αντίληψη που έχεις για τη ζωή. Δεν θες να δοκιμάσεις? Με τον ίδιο τρόπο, η υπαγόρευση για μια σύζυγο και μητέρα 53 ετών ανέφερε ότι πολλά από τα προβλήματά της οφείλονταν στους φόβους της, την αυτοκριτική της και τη μόνιμη ανησυχία της. Ο Κέισι της είπε, «Αυτός ο φόβος για το τι μπορεί να φέρει η αυριανή μέρα στην εμπειρία σου παρεμποδίζει τον εαυτό σου στο να αισθανθεί ευχαρίστηση ακόμη και στις πιο όμορφες χαρές. Γιατί πολύ συχνά υπάρχει η εξής διάθεση. Ναι, αλλά αύριο μπορεί να αλλάξει αυτό. Ναι, αλλά μπορεί αυτό να αληθεύει για μένα. Ναι, αλλά δεν έχω εκπληρώσει αυτό το οποίο είναι το ιδανικό μου. Ναι, αλλά δεν ήμουν αρκετά καλή σε αυτό όσο έπρεπε. Ναι, αλλά σύντομα θα έχουν μεγαλώσει. Θα σκέφτονται με το δικό τους τρόπο. Θα ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Και με όλα αυτά έχεις επιτρέψει σε αυτή την κατάσταση να παρεμβαίνει και να εμποδίζει την αληθινή χαρά της ομορφιάς, της ικανοποίησης, την υπέροχη χάρη που υπήρχε από πάντα και υπάρχει και βρίσκεται τόσο κοντά σε κάθε ψυχή που αναζητά να γνωρίσει το πρόσωπό του. Υπερβολικά συχνά, όταν τα άτομα μιλούν για τις προσωπικές τους εμπειρίες, τα παγκόσμια γεγονότα, την αλλαγή των καιρών ή για το κάρμα τους, τα συζητούν από μια μυρολατρική οπτική γωνία. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε μένα και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω. Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε επίγνωση οφείλει να έχει κάποιος όσον αφορά την προσωπική ευθύνη και στην συνδημιουργία, ξεχνιέται εύκολα. Συχνά τα άτομα στη σύγχρονη κοινωνία έχουν συνηθίσει να ανταποκρίνονται στη ζωή ως θύματα. Μια από τις υπαγορεύσεις θέτει με πνευματώδη τρόπο την ιδέα της αίσθησης πως κάποιος είναι θύμα.
Ερώτηση. Υπάρχει πιθανότητα κακής υγείας το Μάρτιο? Απάντηση. Αν πας γυρεύοντας, μπορεί να την έχεις και το Φεβρουάριο. Αν θέλεις να παρακάμψεις το Μάρτιο, παρακάμψέ τον. Θα έχεις την κακή υγεία σου τον Ιούνιο. Αν θέλεις να παρακάμψεις τον Ιούνιο, τότε μην την αποκτήσεις καθόλου αυτή τη χρονιά.